Ο ομότιμο καθηγητή κοινωνική και προληπτική ιατρική ΕΚΠΑ, Γιάννη Τούντα, τάχθηκε υπέρ τη επέκταση τη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και μάλιστα ανέφερε μια σειρά από επαγγελματικέ ομάδε που θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Όπω αναφέρει, χαρακτηριστικά να περιοριστούν περαιτέρω οι κινητικότητε των ανεμβολίαστων, αλλά και να προχωρήσουμε όχι σε απλή ενημέρωση, αλλά σε ειδικά προγράμματα αγωγή υγεία. Συμπληρώνει δε πω οι γονεί ανησυχούν υπερβολικά για τι πιθανέ επιπτώσει του εμβολιασμού των παιδιών άνω των 12 ετών, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να διστάζουν, αλλά να ανησυχούν περισσότερο για τον ίδιο τον κορονοϊό. Σχετικά με το ποιο κλάδοι πρέπει να πάρουν σειρά στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αναφέρει: Είναι όλε οι κατηγορίε εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με πολλά διαφορετικά άτομα. Είναι δηλαδή όσοι δουλεύουν σε έγκυσε, σε δημόσιε ή ιδιωτικέ υπηρεσίε, οι εκπαιδευτικοί ή πανεπιστημιακοί, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζική μεταφορά και τα σώματα ασφαλεία και ο στρατό. Όλοι αυτοί θα πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα υποχρεωτικού εμβολιασμού.